Απίστευτο κι όμως συνέβη και αυτό στην Ιερά Πέτρα. Εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που μαστίζουν το τοπικό νοσοκομείο, κτηνίατρος εκτελεί χρέη χειρουργού. Στην απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο κύριος Σπυριδάκης, που αναγκάστηκε φέτος να εξυπηρετήσει παιδικό περιστατικό στο κτηνίατριο του, που αφορούσε την αλλαγή ενός φλεβοκαθετήρα. Επειδή δεν υπήρχε παιδίατρος στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, για να βάλει ένα αφυδατωμένο παιδάκι το οποίο είχε αποσταλεί από εξωτερικό παιδίατρο στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας για να μπει φλεβοκαθετήρας, και επειδή δεν εφημέρευε και για το παιδιατρικό τμήμα στον Άγιο Νικόλαο, στείλαν τους γονείς να φύγουν από την Ιεράπετρα, να κάνουν μια απόσταση 110 χιλιόμετρα για να πάνε σε ένα από τα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου που εφημέρευε ή το Βενιζέλιο Πανεπιστημιακό. Οι γονείς θεωρώντας ότι αυτό είναι άρρωστο, δηλαδή ότι δεν είναι λογικό να πρέπει το παιδί να ταξιδέψει 120 χιλιόμετρα για να του βάλουν ένα φλεβοκαθετήρα, ήρθαν στο ιατρείο και του έβαλα το φλεβοκαθετήρα εγώ, στο κτηνιατρείο. Όπως είπε, δεν είναι η πρώτη φορά, αφού έχει αφαιρέσει ράματα και έχει πραγματοποιήσει αλλαγές σε γάζες από ασθενείς που έχουν ζητήσει τη βοήθειά του για να αποφύγουν την απίστευτη ταλαιπωρία της απόστασης μέχρι τα νοσοκομεία του Αγίου Νικολάου ή του Ηρακλείου. Εναλλασσόταν τα ζώα με τους ανθρώπους, δηλαδή μια αλλαγή σε ένα έγκαυμα που επειδή είχε πολύ κόσμο στο νοσοκομείο και είχε λίγο προσωπικό και περίμεναν οι άνθρωποι 4-5 ώρες στο νοσοκομείο και δεν μπορούσαν να κάνουν την αλλαγή. Πέρασαν οι άνθρωποι. Και κάναμε την αλλαγή στο. Πέρασε το παιδάκι εκείνο, κάναμε την αλλαγή στο κτηνιατρείο. Αφαίρεση ραμάτων. Περίμενε ο ταξιτζής 3 ώρες, δεν του αφαιρέσαν τα ράματα, ήρθε το έβγαλα στο ιατρείο. Η όλη υφιστάμενη κατάσταση στην Ιεράπετρα με τις τραγικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό οδήγησε σήμερα σύσσωμη την κοινωνία της Ιεράπετρας να βάλει λουκέτο σε καταστήματα και επιχειρήσεις, προχωρώντας σε μια άνευ προηγουμένου απόβαση στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη στο Ηράκλειο. Μας σας παρακαλώ δηλαδή, είπαμε να ακούσουμε, εντάξει. Δημοτική αρχή, κάτοικοι, εργαζόμενοι και συνδικαλιστικοί φορείς της Ιεράπετρας δεν έκρυψαν την αγανάκτησή τους εξαιτίας της αδιαφορίας που επιδεικνύουν όλοι οι αρμόδιοι για την υποβάθμιση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Δυστυχώς είναι τραγική η κατάσταση. Μας κοροϊδεύουν χρόνια και χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που δεν μπορούν και να μεταφερθούν πολλές φορές. Κινδυνεύουν άνθρωποι. Έχουν χαθεί άνθρωποι. Δεν υπάρχει γυναικολογική κλινική. Οι καιροί έχουν αλλάξει. Κινδυνεύουν άνθρωποι. Βεβαίως και κινδυνεύουν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποσοφήσουμε, ας πούμε, τον κίνδυνο. Αλλά μέχρι πόσο θα τον κάνουμε. Δηλαδή μέχρι πότε. Θα μπορέσουμε εμείς να σκοτωνόμαστε χωρίς να πληρώνεται κανένας, ας πούμε, έτσι να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Συν ο επιφορικός, ξαναπάμε στα 28, συν ο μικροβιολόγος στα 29, συν οι τρεις αυτοί που βλέπετε στα 32. Η απάντηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ήταν πάντως ότι το προσεχές διάστημα θα προσληφθούν ένας καρδιολόγος, ένας αναισθησιολόγος, ένας χειρουργός, δύο παθολόγοι και δύο νοσηλεύτριες. Με τους ιεραπετρίτες, ωστόσο, να κάνουν λόγο για συνηθισμένες υποσχέσεις και για έργο που έχουν ξαναδεί. Αυτό που συνηθίζουμε να βλέπουμε είναι γεμάτο καλάθι όταν είμαστε στην υγειονομική περιφέρεια και αδειάζει στην πορεία. Επί των πρακτέων, λοιπόν, θα κριθούν και αυτοί και εμείς. Προτεραιότητα έχει η κάλυψη των άμεσων θέσεων των κενών που υπάρχουν για να δουλέψει το ακτινολογικό, το μικροβιολογικό και η παθολογική. Και όλα τα άλλα βέβαια θα τα δούμε στην πορεία. Πάντως, πολίτες, φορείς, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αποχώρησαν από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, ενώ έλαβαν γραπτή δέσμευση ότι θα δρομολογηθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Ιεράπετρας και όπως έγινε γνωστό, ο αναπληρωτής υγείας Παύλος Πολάκης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο νοσοκομείο Ιεράπετρας στις 13 Ιουνίου.